Οι αθρώες ελληνοποιήσεις ήταν ανέκαθεν πρόβλημα για τον κτηνοτροφικό τομέα, αλλά τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι ουσιαστικά διακυβεύεται η ίδια ύπαρξη του κτηνοτροφικού τομέα. Ακόμα και τα μέτρα που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικά της πλήρους ανυπαρξίας των ελέγχων, με αποτέλεσμα τον εμπεγμό του καταναλωτή και τον αφανισμό του κτηνοτροφικού κλάδου. Πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Προχωρήσαμε σε μια ενημέρωση όλων των φορέων στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε τρεις νομούς καταρχάς, δηλαδή Καβάλα, Δράμα και Εύρο. Σε επόμενες μέρες θα γίνει και ενημέρωση σχετικά με το θέμα του εγωπρόβειου γάλακτος και κρέατος στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, με σκοπό να αναδείξουμε το θέμα για να μπορέσουμε να πιέσουμε και στο Υπουργείο ώστε να αρχίσει να λειτουργεί το κράτος. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι οι αθρώες εισαγωγές αλλά κυρίως οι ελληνοποιήσεις. Γνωρίζουμε καλά ότι τα προϊόντα που πουλούνται στην ελληνική αγορά έχουν ξένο γάλα μέσα, έτσι, τουλάχιστον την πλευρά του γάλακτος. Η αφορμή και η αιτία είναι η πτώση των τιμών. Ο καταποντισμός των τιμών στην ουσία, διότι οι τιμές έχουν πέσει από 5 μέχρι και 20%. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κάτω από το κόστος παραγωγής πολλές φορές. Έτσι, οι εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να είναι βιώσιμες. Αυτό το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι οι αθρώες εισαγωγές και ταυτόχρονα σχεδόν κανένας έλεγχος. Το πρόβλημα μας είναι, σας λέω ξανά, η ελληνοποίηση. Γιατί? Διότι όταν ένα προϊόν έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό και εδώ πέρα μεταποιείται, θεωρείται ελληνικό προϊόν. Δηλαδή, δεν γράφει ψέματα ο μεταποιητής που γράφει πάνω στο γάλα ή στο τυρί ελληνικό προϊόν. Το προϊόν της θερμικής επεξεργασίας παίρνει τη σημαία της χώρας στην οποία γίνεται. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από πού προέρχεται η πρώτη ύλη. Στα ΠΟ προϊόντα και στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης είναι από συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει για να συνεχίζουν να είναι ΠΟΠ και ΠΙΕ τα προϊόντα. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη σήμανση για την χώρα από όποιο προέρχεται η πρώτη ύλη. Αυτό έχει ψηφιστεί αυτή τη στιγμή από το ελληνικό κράτος και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα όμως πλήρως. Όταν εφαρμοστεί όμως πλήρως, θα πρέπει να ξέρουμε και αν αυτό είναι πραγματικά αυτό που γράφει η συσκευασία. Δηλαδή να υπάρχουν έλεγχοι και πάλι. Αυτή τη στιγμή έχουν αναγγελθεί την περασμένη Τετάρτη μέτρα από τον Υπουργό μας, τα οποία όταν τα δείτε θα αναρωτηθείτε τι γινόταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όταν αναγγέλλεται ότι θα γίνεται καταγραφή των γαλακτοκομικών προϊόντων στα σύνορα, των ποσοτήτων που περνάνε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό. Μέχρι τώρα γινόταν. Δεν γινότανε. Όταν μας λέει ότι τα βιτία θα έχουν, παράδειγμα, θα παρακολουθούνται και πιο παλιά που είχε αναγγελθεί αυτό, με ειδικά μηχανήματα για το που βρίσκονται, για να μην πηγαίνουν όπου θέλουν. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Όταν μας λέει ότι θα έπρεπε και μάλλον φαίνεται ότι δεν ισχύει, αυτές είναι κουβέντες του Υπουργού, να γίνεται καταγραφή στις κτηνιατρικές υπηρεσίες όλων των προϊόντων αυτών που έρχονται από έξω, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κανένα ιδέα τι συμβαίνει. Και όταν υπάρχει ιδιαίτερα, όπως σε αυτήν την περίπτωση, στην τελευταία που λέω, νόμος που το επιβάλλει και δεν εφαρμόζεται, σημαίνει ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Και αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.